Επιστροφή εδώ στο στούντιο της Κρήτη σήμερα. Μέχρι και τις 8 και 4 θα είμαστε παρέα. Και πάμε να δούμε πώς μπορούμε να επικοινωνήσουμε μεταξύ μας. Το ξεχάσαμε στην αρχή της εκπομπής να το πούμε αυτό. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Θα μας βρείτε στο YouTube, φυσικά σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σαν εκπομπή και σαν μονάδες. Με ελληνικούς χαρακτήρες θα βρείτε εμένα και βεβαίως μπορείτε να επικοινωνήσετε και με το τηλεφωνικό κέντρο της Κρήτη TV. Τα νούμερα είναι γνωστά σε όλους. Μπορείτε να επικοινωνήσετε εκεί και να μας πείτε ό,τι θέλετε να μας πείτε, ό,τι σας απασχολεί, ό,τι συμβαίνει στην περιοχή σας, ό,τι πιστεύετε ότι μπορεί να μας ενδιαφέρει ή να ενδιαφέρει ολόκληρη την Κρήτη. Θα το πείτε εσείς εμάς, θα το πούμε εμείς στους υπόλοιπους, θα το μάθουμε όλοι. Λοιπόν, τώρα που είπα να τα πούμε, να μας πείτε, να σας πω, και επειδή με τα μαθηματικά εγώ δεν είμαι πάρα πολύ καλή, παρότι προηγουμένως. Καλά, πριν απέδειξες το αντίθετο. Προσπάθησα, βλέπετε. Επίσης, το χειρότερό μου είναι τα φορολογικά, τα οποία δεν τα καταλαβαίνω γενικότερα. Με τα νούμερα έχω ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και γι' αυτό το λόγο είναι εδώ ο άνθρωπος που τα ξέρει απ' έξω και ανεκατοτά και θα μας βοηθήσει, θα καταλάβουμε και τι αυξήσεις πήραμε, αλλά και τι μας περιμένει σε ό,τι αφορά τα φορολογικά. Ο κύριος Δημήτρης Χριστοφοράκης, ο πρόεδρος των φοροτεχνικών του νομού Ηρακλείου, είναι εδώ μαζί μας. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Νομίζω και καλή χρονιά είναι πρώτη φορά που εμφανίζομαι. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Και μιας και άκουγα πριν και λέγατε για την αύξηση στο επίδομα τέκνου τα περιβόητα 400 ευρώ. Θετικό είναι σε κάθε περίπτωση, σε κάθε επίδομα και το 1 ευρώ αύξηση. Αλλά θα περίμενα να ακούσω κάτι έτσι πιο βαρύγδου από τη μεριά της κυβέρνησης που έχει να κάνει. Γιατί το συγκεκριμένο μέτρο συνόδευσε άλλη μια εξαγγελία. Μια προσάυξη στο αφορολόγητο μισθωτών και συνταξιούχων κατά 1.000 ευρώ. Ανατέκνο. Θα περίμενα λοιπόν αυτό και εν ώψη της εφαρμογής του νέου φορολογικού για ατομικές επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενους να το ακούσω και να εφαρμοστεί και για αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες. Εκτός και αν η υπογεννητικότητα είναι ένα ζήτημα που αφορά μεν τους μισθωτούς δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν αφορά τους αυτοαπασχολούμενους έτσι και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Μια καλή είδηση βρήκε και αυτός ο Μπάμπης και του την έχουμε αποδομήσει. Την έχετε αποδομήσει και οι δύο, και η Μέρη και τώρα εσείς. Είναι ένα αίτημα πάντως αυτό που πραγματικά είναι μια τεράστια δική έτσι το κομμάτι του αφορολόγητου στους. Που ισχύει για μισθωτούς συνταξιούχους και όχι για ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους. Είναι ένα ζήτημα που θα πρέπει να το δούνε άμεσα. Και όταν συζητάμε για υπογεννητικότητα, έστω αυτό το κομμάτι, το μικρό, τα 1.000 ευρώ ανά παιδί, ίσως ήταν μια καλή αρχή να ξεκινήσει έστω με αυτό. Κάθε παιδί που έχει ελεύθερο επαγγελματία ανήλικο κτλ. Θα μπορούσε να του δίνει ένα φορολογικό. Δεν είναι παιδιά άλλου φορολογικού θεού των ελεύθερων επαγγελματιών από ότι των μισθωτών και των συνταξιούχων. Αυτό ως γενικό σχόλιο. Δεν θέλω να αποδομήσω άλλο το. Όχι, εγώ θα προσθέσω και κάτι ακόμα, γιατί είμαι καλή στο φροντιστήριο, βλέπετε. Λοιπόν, πόσο περίπου βγαίνει ο πληθωρισμός, είπαμε. Ο πληθωρισμός έρχεται περίπου στο 8,8%. Αν το βάλουμε στις 2.000, λοιπόν, τα 160 ευρώ πάνω κάτω έτσι, με μια μπακαλίστικη λογιστική, εν πάση περιπτώσει, είναι. Ο πληθωρισμός από τις 2.000 είναι η αύξηση που λαμβάνουν λόγω πληθωρισμού. Μάλιστα, τώρα 160 λοιπόν ο πληθωρισμός και 200 τα γάλα, τα 360. Τι μας μένει και δεν έχω υπολογίσει τα Pampers. Καταλαβαίνετε τι γίνεται, τα μπεμπιλίνα, πώς τα λένε αυτά, τις πάνες. Δεν έχω υπολογίσει αυτά. Οπότε πάει ήδη συμπάμπη. Ναι, αλλά εγώ έχω άλλη μια καλή. Μου φαίνεται καλή, δεν ξέρω. Για να δούμε για τα τεκμήρια διαβίωση. Έρχονται μειώσει και εξωφοράκι. Αυτή δεν αποδομείται. Αυτή είναι μια καλή είδηση. Έρχεται μείωση. Η ιδανική είδηση θα ήταν να πλήρη κατάργηση. Όμως τα τεκμήρια διαβίωση, για να ξέρουν οι τηλεθεατές, συνεισφέρουν στο κρατικό κουρβανά περίπου στα 5,5 ευρώ ετησίως. Άρα λοιπόν αντιλαμβανόμαστε όλοι μας ότι δύσκολα θα καταργηθούν. Μέχρι τουλάχιστον να περιοριστεί ακόμα περισσότερο η φοροδιαφυγή. Έχει συσταθεί μια επιτροπή στο Υπουργείο Οικονομικών, δεν είναι μόνο διαρροές όλα αυτά. Μάλιστα, μια πενταμελής επιτροπή που συνεδριάζει τακτικά και από όσο ξέρουμε, μέσα στην χρονιά του 2024, δεν ξέρουμε από ποιο έτος εφαρμογής, συζητάμε για μια μείωση των τεκμηρίων. Ενός πραγματικά έτσι, αναχρονιστικό εντελώς μέτρο, ένα μέτρο που έχει πάρα πολλές αδικίες, γιατί. Και άλλες φορές έχουμε συζητήσει ότι τεκμήρια διαβίωση με τον τρόπο που αυτά εφαρμόζονται στη χώρα μας, μόνο αδικίες μπορούν να φέρουν. Ένα σπίτι που κληρονόμησε στο χωριό και που πιθανότατα να μην έχει πάει ποτέ ή ακόμα και αν πηγαίνει μια φορά το χρόνο δεν μπορεί να έχει
τεκμήριο διαβίωσης 40 ή 80 ευρώ το τετραγωνικό ανάλογο το μέγεθός του. Όπως επίσης ένα όχημα που έχεις 1.400 κυβικά δεν μπορεί να σου δίνει ένα τεκμήριο 3.500 ευρώ. Και αυτά τα τεκμήρια, πέρα από φορολογικές επιβαρύνσεις που δημιουργούν, αθροίζοντάς τα αθροιστικά, δημιουργούν και αστοχίες σε πολλά μέτρα επιδοματικού χαρακτήρα, όπως είναι το Α21, τα διάφορα επιδόματα θέρμανσης, τα διάφορα επιδόματα που δίνονται κατά καιρούς, γιατί δημιουργούν το λεγόμενο τεκμαρτό εισόδημα σε μισθωτούς και συνταξιούχους. Εδώ δεν υπάρχει ο διαχωρισμός. Σε μισθωτούς και συνταξιούχους, με αποτέλεσμα να υπάρχουν ομάδες πολιτών που λόγω μιας κληρονομιάς, πραγμάτων δηλαδή που δεν τους δίνουν εισόδημα, να μένουν εκτός από προνοιακά επιδόματα που πάρα πολλές φορές, πιστέψτε με, τα έχουν μεγάλη ανάγκη. Δηλαδή ένας, να το πω απλά, ένας άνεργος που τυχαία έχει κληρονομήσει στο χωριό του, δεν λέω κάπου που μπορεί να το εκμεταλλευτεί, ένα ακίνητο και που επειδή τα χρόνια που δούλευε είχε ένα αυτοκίνητο 1.400 κυβικά. Δεν μπορεί να λέμε ότι έχει ένα εισόδημα 10.000 ευρώ ή 12.000 ευρώ, αν είναι παντρεμένος. Ναι. Και να μένει εκτός από κάποια επιδόματα. Αυτό λοιπόν το κομμάτι έρχεται, ίσως αν θέλετε, να βελτιώσει ή να μειώσει την αδικία που δημιουργείται το Υπουργείο, συστήνοντας μια επιτροπή με στόχο αποκλειστικό και μόνο τη μείωση των τεκμηρίων. Θέλω να πιστεύω ότι τα τεκμήρια θα μειωθούν ιδιαίτερα σε κατηγορίες όπως αυτές που ανέφερα περισσότερο και δεν θα πάμε σε μια οριζόντια μείωση. Στο όποιο ποσοστό, ακούγεται 30%. Πάντως αυτό που ακούγεται είναι για οριζόντια μείωση 30%, έτσι κύριε Ξεφοράκη. Αυτά είδαμε σε δημοσίευμα. Αυτό προσπαθώ να προλάβω λέγοντας αυτό και αυτό θα προσπαθήσουμε να περάσουμε αν μας ζητηθεί η γνώμη μας ότι καλό θα είναι θετικό η μείωση των τεκμηρίων σε κάθε περίπτωση, αλλά πρέπει να γίνει στοχευμένα σε τεκμήρια. Σε τεκμήρια τα οποία πραγματικά είναι άδικα τεκμήρια. Το εξοχικό στο χωριό, το τεκμήριο διαβίωσης σε ένα νοικοκυριό 2.500-2.500. Το αυτοκίνητο, όταν δεν είναι πολυτελές αυτοκίνητο, όταν είναι ένα αυτοκίνητο οικογενειακό. Τέτοιου είδους τεκμήρια, αφού δεν μπορούν να εξαλειφθούν, ας μειωθούν περισσότερο και ας μείνουν τα τεκμήρια για πολυτελείς κατοικίες με πισίνες, για πολυτελείς οχήματα, για τα γιότ, για τα σκάφη. Αυτά πραγματικά είναι τεκμήρια. Δεν είναι τεκμήριο η πληρωμή του δανείου της πρώτης κατοικίας που πήραμε και πληρώνεται. Όλο αυτό το κομμάτι θα πρέπει να το δουν με μεγάλη προσοχή και όχι την εύκολη λύση της οριζόντιας μείωσης. Σε κάθε περίπτωση είναι θετικό όμως. Πάντως όταν πέφτουν στη μέση, όταν μπλέκονται αυτά τα 5 δις, πόσο είπαμε, που είναι τα κέρδη. Η στάθμιση που θα βρεθεί να κάνει και η συγκεκριμένη επιτροπή είναι το όποιο όφελος, βάζω ένα ερωτηματικό εδώ, έχει από τον νέο τρόπο φορολόγησης ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων, να έρθει να το εξομοιώσει σε ποσά πάτα, στα 5,5 δις συζητάμε, με τη μείωση των τεκμηρίων. Να πάει εκεί δηλαδή το όφελος που θα πάρει την πλέον φορολόγηση. Προσωπικά, ο κ. Σαββίδης με έχει ξανακούσει να το λέω, θεωρώ ότι θα είναι μία χρονιά που θα έχει όφελος και τελικά θα έχει δημοσιονομικό κόστος και όχι όφελος ο νέος τρόπος φορολόγησης. Η στόχευση είναι αυτή. Να μην κρατάμε μεγάλο καλάθι, σίγουρα όμως κάτι θα γίνει, γιατί τεκμήρια θα είναι προς την θετική κατεύθυνση, θα είναι μειωμένα. Άρα λοιπόν το χαρακτηρίζουμε θετικό. Πάντως είναι φοβερό αυτό, γιατί και εσείς, φοροτεχνική και η κλάδη των αυτοαπασχολούμενων, των ελεύθερων επαγγελματιών, το λένε διαρκώς αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται να μην το ακούνε. Ότι παιδιά δεν θα βγει, δεν θα βγει. Πώς γίνεται να μην το ακούνε. Όσο για το νέο φορολογικό προφανώς συζητάμε. Για το νέο φορολογικό. Για το νέο φορολογικό είχε δοθεί και πριν την ψήφισή του, γιατί εθνιδιαστήκαμε άπαντες. Κανείς δεν είχε ενημερωθεί, κανείς δεν είχε ρωτηθεί. Δεν ξέρω ποιοι σύμβουλοι το εισηγήθηκαν. Εφηνιδιαστήκαμε όλοι. Αντιδράσαμε όλοι και μετά από πάρα πολλά χρόνια, πραγματικά όλοι, όλοι οι φορείς. Το Υπουργείο έκλεισε τα αυτιά του, έκανε κάποιες βελτιώσεις, αν θέλετε, αυτό που λέγαμε την νησιωτική Ελλάδα. Ναι. Περιμένουμε και μια υπουργική απόφαση που ανάλογα το τι θα λέει σε ζητήματα που έχουν να κάνουν, παράδειγμα με το μισθολογικό κόστος, με το τι εννοούμε προϋπηρεσία, αν δεν γίνει στον ίδιο κλάδο ή αν γίνει στον ίδιο κλάδο, μπορεί να φέρει βελτιώσεις ή χειροτέρευση του νομοσχεδίου η συγκεκριμένη απόφαση. Αποδόμηση και εδώ, ναι. Όχι, κοιτάξτε, να λέμε τα πράγματα όσοι έχουν. Εννοείται. Ξεκινήσαμε να λέμε, μα δεν γίνεται ο αυτοαπασχολούμενος να έχει ένα εισόδημα μικρότερο από τον ελάχιστο μισθό επί 14. Μα δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν υπάρχει το 1920 σε κανένα. Όλοι θα ξεκινήσουν από 14 και πάνω. Μπορεί να φτάσουν στις 50.000. Αντιστρέφουμε και λέμε δεν μπορεί να τιμωρείται ο αυτοαπασχολούμενος επειδή απασχολεί προσωπικό και αν του βάζει το μισθολογικό κόστος προς αύξηση στο τεκμαρτό του εισόδημα, δεν μπορεί να
σε ένα αυτοαπασχολούμενο να μην επιτρέπεται η επένδυση, γιατί η απόσβεση ουσιαστικά της επένδυσης δεν θα αναγνωριστεί φορολογικά. Έχει πάρα πολλά ζητήματα το φορολογικό. Έχω κάνει πρόβλεψη ξανά ακριβώς σε δύο σημειοκαθόμενα ότι είναι ένα φορολογικό που κατά τη γνώμη μου κινείται στα όρια της συνταγματικότητας και μάλιστα με τη δική μου γνώμη ταυτίζονται τόσο ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Προκόπης Παπαδόπουλος, όσο και ο κύριος Βενιζέλος, όσο και ο κύριος Φορτσάκης, σε μια ημερίδα που πραγματοποιήσαμε στη ΓΕΣΕΒΕ στην Αθήνα, και γι' αυτό θα προσφύγει η Συνομοσπονδία στο δικαστήριο για να το κρίνει αντισυνταγματικό. Σε κάθε περίπτωση όμως, δεν θα δώσει το προσδοκόμενο αποτέλεσμα και θα δημιουργεί και δημιουργεί πολύ μεγάλη ταραχή και πολύ μεγάλο πρόβλημα στις φετινές φορολογικές δηλώσεις και στα εκαθαριστικά και στο χρόνο που οι δηλώσεις θα πρέπει να υποβληθούν. Και φαίνεται αυτό από το γεγονός ότι έχουμε σχεδόν τέλος Ιανουαρίου και δεν έχει βγει ούτε υπουργική απόφαση για τις φετινές φορολογικές δηλώσεις, ούτε τα έντυπα. Και μετά θα φωνάζουν το καλοκαίρι οι φοροτεχνικοί πάλι ότι ξέρετε κύριε, δεν προλαβαίνουμε. Και εύχομαι και ελπίζω να μην βρεθεί πάλι κάποιος υπουργός να πει πήγατε για μπάνια. Έτσι. Που είναι πολύ πιθανό, βέβαια. Τώρα, βέβαια, μέχρι να το καταλάβουν αφενός και να το διορθώσουν, να το αποσύρουν, ό,τι εν πάση περιπτώσει θέλουν να κάνουν, θα έχουν πληγεί και πραγματικά και οι κλάδοι, οι δικηγόροι, πάρα πολύ. Δεν είναι, ξέρετε. Θα έχουν πληγεί. Ξέρετε, δεν είναι μόνο οι δικηγόροι και ο επιστημονικός κλάδος. Οι επιστήμονες, γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί, λογιστές, φωτογράφοι. Είναι το μαγαζάκι της γειτονιάς, είναι ο υδραυλικός, είναι ο ηλεκτρολόγος, είναι οι ατομικά απασχολούμενοι στο σύνολό τους. Και σε αυτές τις κατηγορίες των ανθρώπων, το κόστος, το επιπλέον κόστος, φορολογικό κόστος των 1.000, 2.000, 3.000 ευρώ παραπάνω που θα κληθούν να πληρώσουν, είναι πάρα πολύ σημαντικό για την επιβίωσή τους ως επιχειρήσεις. Όμως ψηφίστηκε, θα το αντιμετωπίσουμε και θα δούμε τι θα κάνουμε. Σωστά. Πάμε και στη ψηφιακή κάρτα εργασίας. Είχαμε νέο ΦΕΚ, νέα υπουργική απόφαση για Ψωφοράκη. Βέβαια, είναι πλέον από 1η Ιανουαρίου είναι υποχρεωτική η χρήση της ψηφιακής κάρτας εργασίας στον τομέα της βιομηχανίας και του λιανεμπορίου. Είναι υποχρεωτική μεν, δίνει όμως ένα διάστημα προσαρμογής έως 31 Τρίτου στις επιχειρήσεις, ώστε να προμηθευτούν καταρχήν το κατάλληλο λογισμικό, τον εξοπλισμό που απαιτείται και να εξοικειωθούν τόσο οι ίδιοι οι επιχειρηματίες όσο και οι εργαζόμενοι τους στη χρήση της ψηφιακής κάρτας. Γι' αυτό ποινές για μη χρήση ή λανθασμένη χρήση της ψηφιακής κάρτας θα ξεκινήσουν να μπαίνουν ή αν θέλετε η υποχρεωτικότητα επί ποινή θα είναι από 1η Απριλίου στον τομέα της βιομηχανίας, από 2 Μαΐου στο λιανεμπόριο, εφόσον ο αριθμός των εργαζόμενων σε κάθε επιχείρηση είναι πάνω από 10. Αν ο αριθμός των εργαζόμενων στις επιχειρήσεις αυτές είναι κάτω από 10, τότε η ημερομηνία που θα γίνει η υποχρεωτική εφαρμογή της είναι η 13 Μαΐου και για τις δύο αυτές κατηγορίες των επιχειρήσεων. Στη συνέχεια, και αφού ενταχθούν αυτές οι επιχειρήσεις, σταδιακά θα ενταχθούν και οι λοιποί κλάδοι της οικονομίας, αφού πρώτα σας υπενθυμίσω ότι ήδη εφαρμόζεται σε σούπερ μάρκετ, σε τράπεζες, σε ασφαλιστικές εταιρείες, σε εταιρείες security, σε αρκετό κόσμο. Τι θα είναι η ψηφιακή κάρτα, πολύ γρήγορα, δεν ξέρω πόσο χρόνο έχουμε, πολύ γρήγορα, ο εργαζόμενος με την ανάληψη της εργασίας του θα πρέπει να χτυπάει την κάρτα του. Με την αποχώρηση του από την εργασία του θα πρέπει να χτυπάει την κάρτα. Θα μου πείτε, μα σε πάρα πολλές επιχειρήσεις το κάνουν και τώρα. Ναι. Όχι, πλέον θα χτυπάει την κάρτα του σε συγκεκριμένη εφαρμογή που είναι διασυνδεμένη με το σύστημα Εργάνη, ούτως ώστε η άφιξη, η έμερξη και η λήξη της εργασίας, η άφιξη και η αναχώρηση του εργαζόμενου να ενημερώνει άμεσα το ψηφιακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας και ο ελεγκτικός μηχανισμός να μπορεί να παρακολουθεί ποιες ώρες δουλεύει ο καθένας, πότε ξεκινά, πότε σταματάει η δουλειά του, πότε κάνει υπερορίες, υπερεργασία, αν έχουμε τροποποιήσεις ωραρίου. Αυτό καταρχήν δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις όλες αυτές τις μεταβολές να τις δηλώνουν απολογιστικά. Στην πορεία ελπίζουν στο Υπουργείο ότι και η μισθοδοσία σε μεγάλο βαθμό τους, μεγάλο βαθμό της θα είναι ενημερωμένη πάνω στην σελίδα του Εργάνη και θα μπορούν να ελέγχουν με σύγχρονες μορφές πλέον
τεχνολογικές μορφές τεχνητής νοημοσύνης. Θέλουμε χρόνο. Θέλουμε χρόνο πάρα πολύ. Θα ξανακάνουμε, κύριε Χρυστοφοράκη, αυτή την κουβέντα, γιατί μας πήγατε τώρα. Προς το παρόν ψάχνουμε τη φυσική νοημοσύνη. Ωραία. Εδώ δεν υπάρχει κοινή λογική, θα πάμε στην τεχνητή νοημοσύνη. Σωστό. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.